τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, η Ελλάδα είναι μια ανεκτή χώρα. Και τελευταίο και τέταρτο είναι η ναυτιλία. Η ναυτιλία η οποία πρέπει να γυρίσει στην Ελλάδα. Πρέπει να μπορέσουμε να ξαναβάλουμε τις ελληνικές σημαίες στα βαπόρια, αλλά και να επαναφέρουμε τα χρήματα εκείνα τα οποία έρχονται από τις διάφορες δραστηριότητες της ναυτιλίας. Τα πληρώματα, τις συναυλώσεις στον τραπεζικό τομέα. Η Κρήτη πρέπει να είναι εκείνο το σημείο ανεφοδιασμού της Μεσογείου που συνδέει τη διόρυγα του Σουέζ με την άλλη μεριά του Ατλαντικού ωκεανού. Έχουν τεράστιες δυνατότητες ο τόπος μας να μπορέσει να παράγει. Πρέπει άμεσα να ανοίξουμε τις δυνατότητες εκμετάλλευσης του φυσικού μας πλούτου. Άκουγα τον κύριο Σαμαρά να λέει προχθές από τη Θεσσαλία ότι είναι οι πρώτοι που ξεκινήσανε να εκμεταλλευτούμε τα πετρέλαια. Ποια πετρέλαια? Ποια είναι τα οικόπεδα εκείνα τα οποία έχουν ανοίξει? Ξεκάθαρα πράγματα. Θέλουν να εκμεταλλευτούμε το φυσικό μας πλούτο. Τα πετρέλαια αυτή τη στιγμή, στην τιμή που είναι το πετρέλαιο, δεν είναι ανταγωνίσιμα. Το φυσικό αέριο είναι και στο σκητοριστικό αέριο. Εάν θέλουν να κάνουμε διακρατική συμφωνία με εκείνους που μπορούν να παρέχουν και ασφάλεια στο Αιγαίο, και αυτοί είναι δύο, είτε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε η Ρωσία, δεν έχουμε κανένα λόγο να βρισκόμαστε κάτω από την ομπρέλα της Μέρκελ. Διακρατικές συμφωνίες και κατευθείαν χρηματοδότηση των μελλοντικών κερδών για να μπορέσουμε να ξαναβάλουμε μπρος την ελληνική οικονομία. Θα στηρίξουμε την κυβέρνηση την άλλη μέρα το πρωί. Δεν είμαστε από εκείνους που διαπραγματεύονται καρέκλες. Δεν είμαστε από εκείνους που ανταλλάσσονται την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας με οποιοδήποτε πολυχρόνες εξουσίες. Είμαστε εκείνοι που αποτελούν τους θεματοφύλακες. Και θέλω να σας πω ότι εδώ το ψηφοδέλτιο των Χανίων, αλλά και τα ψηφοδέλτια όλης της Κρήτης, αποτελούν διαμάντια. Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τον Παναγιώτο τον Κλάδο για τη βοήθεια την οποία. Θέλω να σας πω ότι σε όλη την Ελλάδα, στα ψηφοδέλτια των ανεξάρτητων Ελλήνων, θα συμμετέχουν κινήματα, κινήσεις πολιτών, αλλά και κόμματα τα οποία έρχονται να στρατευτούν στην δημιουργία ενός μεγάλου πατριωτικού και δημοκρατικού μεθόδου. Ενός μεθόδου το οποίο ξεκινά από την υγιή και την δεξιά, όπως ο Νίκος Νικολόπουλο που αρνήθηκε να ψηφίσει και παραδείχθηκε και έφυγε. Θα συμμετέχει το Πατριωτικό Κέντρο με μεγάλες μορφές του Πατριωτικού Κέντρου όπως ο Παναγιώτης ο Κλάδος από όλη την Ελλάδα, αλλά και παράλληλα το κομμάτι εκείνο του παλιού πραγματικού πατριωτικού Πασό, το οποίο είναι κοντά μας και το οποίο συμπλέει αυτή τη στιγμή στην κοινή προσπάθεια. Γιατί δεν μπορεί κανείς από το παλιό πατριωτικό Πασό να πάει ούτε στο Γιώργο τον Παπανδρέου που υποχώρησε από την Ελλάδα στο μηχανισμό στήριξης, ούτε στο Βέννη Ζέλο που έδωσε διαταγή να κομμάτι στη Σιβία. Έτσι τα πράγματα. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε τους Έλληνες. Και οι Έλληνες που πιστεύουν στην πατρίδα, που πιστεύουν στη δημοκρατία, έχουμε τέλος υποχρέωση να επαναφέρουμε τη δημοκρατία στην χώρα μας.